Θα αποστάσεις με τα ψεσπουδιά, θα αποστάσεις. Αντισηπτικά παντού, αποστάσεις στην αυλή και τις αίθουσες, συμπάλες στο έδαφος, κλειστά τα κηλικεία και εκπεριτροπή στα μαθήματα αλλά και τα διαλύματα. Αυτή είναι η νέα σχολική πραγματικότητα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Οι διευθυντές σε συνεργασία με τους λόγους διδασκόντων και με τους κατατόπους δήμους έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να έχουμε μια ασφαλή επιστροφή τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για τους μαθητές και κατ' επέκταση και για τις οικογένειές τους. Όλα κύλησαν ομαλά. Δεν υπήρξε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα που να χρήζει άμεση αντιμετώπιση από εμάς. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Υπάρχουν αντισηπτικά παντού. Μετά από 2 μήνες απουσίας, οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις με την προσέλευση να αγγίζει το 80%. Έχουμε 934 μαθητές που περιμέναμε στα σχολεία μας σήμερα στις σχολικές τάξεις, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τα νέα δεδομένα. Στα σχολεία μας παρουσιάστηκαν 762 μαθητές, δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 81-82%. Οι μαθητές φάνηκαν να είναι εκπαιδευμένοι. Φαίνεται ότι το προηγούμενο διάστημα το εμπέδωσαν το θέμα και της απόστασης και των μέτρων και πιστεύω πως θα πάμε καλά. Μας φαίνεται λίγο περίεργο, διότι είναι το σχολείο άδειο από τη στιγμή που είχαμε συνηθίσει γεμάτο και γεμάτο παιδιά. Οι μαθητές διαχρονικά το Μάιο δεν προσέρχονται στα σχολεία. Συνεπώς μπορεί αυτό να είναι ένα πραγματικό crash test για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες? Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε παρατηρήσει αυτό που είπατε. Σήμερα βέβαια από όσα είδα τώρα περνώντας από τάξεις δεν επιβεβαιώθηκε, τουλάχιστον την πρώτη μέρα. Σε κάθε περίπτωση τα σχολεία είναι εδώ και τα μέτρα έχουν πάρθει είτε για μεγάλο αριθμό, δηλαδή όλο το μαθητικό πληθυσμό, είτε για όσους επιλέξουν να έρθουν. Οι σχολικές τάξεις έχουν αναδιαμορφωθεί με μονά θρανία και αυτά αραιά τοποθετημένα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι 15 και τα τμήματα έχουν σπάσει στη μέση. Δεν επιστρέφουμε σε καμιά κανονικότητα σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πριν από τις 10 του Μάρτου που είχαμε κλείσει. Απλά επιστρέφουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχει χρειαστεί να κάνετε υποτμήματα? Ναι, έχουμε μοιράσει τα τμήματα στα 2, όλα τα τμήματα σε όλες τις τάξεις, στη λογική του να έχουμε όσο γίνεται λιγότερους μαθητές ανά τμήμα καθημερινά και να έχουμε τις πραγματικές αποστάσεις που χρειάζονται. Εστιάζουμε στα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης που έχει θεσπίσει η πολιτεία, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία τόσο των μαθητών, των οικογενειών τους, αλλά και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η επιστροφή των μαθητών της τρίτης λυκείου στα Θρανία είναι η αρχή της επανεκκίνησης του εκπαιδευτικού συστήματος. Την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο να επιστρέψουν στα σχολιά οι μαθητές γυμνασίου και πρώτης και δευτέρας λυκείου, ενώ οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού ενδέχεται να γυρίσουν στις τάξεις τους την 1η Ιουνίου. Και εκεί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι διαφορετικά, τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά γιατί οι μαθητές θα είναι περισσότεροι στις σχολικές μονάδες. Υπάρχουν σχολεία που συστεγάζονται γυμνάσια και λύκεια όπου τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα από ότι αυτές τις ημέρες. Έχουν πάρθει όλα τα μέτρα και βλέποντας μέρα-μέρα θα επικαιροποιούνται περαιτέρω ώστε να δουλέψουν τα σχολεία με ασφάλεια για το προσωπικό και για τους μαθητές μας.